Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εκ των προτέρων να ζητήσω μια ανοχή, μικρή. Δεν μπορώ. Φαντάζομαι θα σας πω γιατί. Θα σας πω γιατί ο Γενικός Γραμματέας του κομματός μας είναι στην Κύπρο. Δεν μπορούσε να αναβάλει προγραμματισμένη επίσκεψη με πρόεδρο Δημοκρατίας, με όλα τα κόμματα κλπ. Εννοείται δεν θα είναι εδώ. Φυσικά και δεν θα είναι εδώ, αφού δεν μπορούσε να τα ακυρώσει όλα αυτά. Βεβαίως. Εντάξει, τα ξέρετε πολύ καλά. Έχετε μία εμπειρία για να μην τρώμε το χρόνο. Και δεύτερον, θα έλεγα ότι είμαστε αυτοί που χρησιμοποιήσαμε το λιγότερο. Και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, και οι ομιλητές έκαναν φίλο και φτερό πάρα πολλά από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήσατε, παρουσίασαν τη δική μας θέση και πρόταση, ολοκληρωμένα, και θέλω να πω ότι δεν μπήκε στον κόπο κανένας να τα σχολιάσει, ούτε να μας επιτεθεί αυτή τη φορά. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Προσπαθείτε με το αγνοώντας τις δικές μας θέσεις να νομίζετε ότι δεν τις ακούει κανένας. Κι όμως, είμαστε ένα χρόνο και ένα μήνα, κυριολεκτικά 28 έχει σήμερα, από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, ξαναλέμε, προδιαγεγραμμένο έγκλημα, και θα εξηγήσω και παρακάτω, και όχι ατύχημα των τεμπών. Η λαϊκή οργή και αγανάκτηση φουντώνει ακόμα περισσότερο. Γιατί άραγε? Γιατί τώρα, μετά το ίδιο το έγκλημα, αντιλαμβάνεται ότι διαπράτεται και ένα δεύτερο, που έχει τον τίτλο «Συγκάλυψη». Συγκάλυψη με την απαράδεκτη και άθλια προσπάθεια από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που προσπαθεί, και όχι μόνο, και προσπαθεί να φορτώσει τις ευθύνες στο ανθρώπινο λάθος. Όλα καταλήγουν τελικά ότι όλα αυτά έγιναν για ένα ανθρώπινο λάθος. Όχι ότι δεν υπάρχει πάντα κάποιο ανθρώπινο λάθος, αλλά γι' αυτό υπάρχει η τεχνολογία, γι' αυτό υπάρχουν πράγματα σήμερα που πριν πολλά χρόνια τα θεωρούσαμε ασύλληπτα, η οποία μπορεί να προλαμβάνει, και αυτό είναι η ουσία, το ανθρώπινο λάθος. Εδώ λοιπόν είναι και το ζουμί. Να θυμίσουμε όμως και κάτι. Εγώ δεν θα πω πόσο λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε μόνο ότι για ανθρώπινο λάθος μίλησαν τότε όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Κρυβόμενοι βέβαια από τη φρασιολογία το ρουσφέτη της Νέας Δημοκρατίας. Στην ουσία καταλήγαν πάλι στο ανθρώπινο λάθος και σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους. Μόνο το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, μίλησε για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Μόνο το ΚΚΕ, για να θυμάται ο λαός και να μην ξεχνά, κάλεσε το λαό να βγει στους δρόμους. Όταν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, ενιαίως τότε, χωρίς τα σημερινές εξελίξεις, και του ΠΑΣΟΚ έλεγαν ότι τώρα πενθούμε. Φυσικά ο λαός δεν τους άκουσε και βγήκε στο δρόμο. Μόνο το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια προειδοποιούσε και ήταν αντίθετο με την πολιτική απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το σπάσιμο του ΟΣΕ, με τη δραματική μείωση των εργαζομένων του ΟΣΕ, την ιδιωτικοποίηση που υπονομεύει και αποδείχτηκε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πίνετε νερό στο όνομά της και δεν ξέρω τι έχετε πάθει, τύφλα κυριολεκτικά, που υπονομεύει εκτός των άλλων και την ασφάλεια των επιβατών. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Μα λένε, τι είναι αυτά που λέει το ΚΚΕ? 7 Φλεβάρι 2023. Η συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ στους σιδηροδρόμους, που όλα τα προηγούμενα χρόνια μάχονταν ενάντια στη ΔΑΚΕ και στην ΠΑΣΚΕ και στους άλλους εργατοπατέρες που στήριζαν αυτή την πολιτική που ακολουθήθηκε, όχι όλοι, προειδοποιούσε. Και τι έλεγε? Έρχεται μεγάλο ατύχημα και δεν θα δεχτούμε κροκοδίκλια δάκρυα. Αυτό είναι που αποδεικνύει απόλυτα ότι ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και όχι μόνο. Υπήρχαν και άλλα πριν τα οποία έχουν αναφερθεί. Ποια είναι η βασική αιτία? Είναι μόνο ο σταθμάρχης?
Η βασική αιτία φυσικά μπορεί να φταίει και αυτός και κάποιος άλλος. Η βασική αιτία είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που υπηρετούν τον νόμο του καπιταλισμού που υπερασπίζεστε όλοι κυριολεκτικά και να το ξέρει ο λαός. Ποιο είναι το κέρδος. Το κέρδος προηγείται όλων. Και σε όλα αυτά τα χρόνια αυτό γινόταν, όχι μόνο εκεί, αλλά και σε όλους τους τομείς, αλλά και σήμερα. Σε βάρος και της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό 1.800.000, σύμφωνα με εκτίμηση και κυβερνητική, που βγήκαν στους δρόμους, ποιο είχαν το κεντρικό σύνθημα? Τα κέρδη τους ή η ζωή μας. Και σας ρωτάμε εσάς που έχετε βγει στα κεραμίδια, ποιος από εσάς χρησιμοποιήσει αυτό το σύνθημα? Ποιος μίλησε εδώ στη Βουλή 3 μέρες και άλλες δεν ξέρω πόσες πριν και στην Εξεταστική και παντού και ανέδειξε αυτή την βασική αιτία? Κανένας. Ακριβώς γιατί δεν αμφισβητείτε, κυριολεκτικά δεν αμφισβητείτε τη στρατηγική και μπαίνετε σε λεπτομέρειες προσπαθώντας να γλιτώσετε. Αλλά δεν γλιτώνετε. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα βέβαια αποτελούν την πρώτη πολιτική συγκάλυψη που έχει σφραγίδα από τη Νέα Δημοκρατία, έχει από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα πει πολιτική συγκάλυψη, κυριολεκτικά. Δεύτερο μέρος του ίδιου έργου της συγκάλυψης. Το ΚΚΕ παίρνει την πρωτοβουλία συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής. Ρουά μάτι πανορισμένη. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι μαγειρεύατε το τι θα κάνετε και προσπαθούσατε να βρείτε διέξοδο. Με συγκεκριμένο σκεπτικό και κόφτε τις συκοφαντίες, μας λέγατε ότι δεν αναζητάμε ποινικές ευθύνες. Χωρίς να έχετε διαβάσει καν την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής. Και ότι πάμε να αθωώσουμε, ότι είμαστε δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας. Ποια αλήθεια τα λέτε? Που έχετε ψηφίσει το 70% των νόμων. Το 50% ο ΣΥΡΙΖΑ και μας λέγατε μας δεκα. Εμείς λοιπόν αναγκάσαμε τη Νέα Δημοκρατία με αυτή την πρόταση να το αποδεχτεί. Γιατί? Γιατί η δική σας πρόταση ήταν προσχηματική. Ζητήσατε προανακριτική. Ξέρατε εκ των προτέρων ότι η δική μας πρόταση θα περνούσε ακόμα και αν δεν συμφωνούσε η Νέα Δημοκρατία. Η δική σας δεν θα περνούσε. Τι θέλατε να κάνετε, να μην γίνει τίποτα και να καταγγέλλετε τη Νέα Δημοκρατία ότι τα κουκουλώνει γιατί δεν δέχεται την πρόταση της προανακριτικής επιτροπής. Και αλήθεια, στο πόρισμα, μια και λέτε προανακριτική σημαίνει συγκεκριμένες κατηγορίες. Στο πόρισμά σας και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που δεν κατέθεσε, πού είναι το? Οι ποινικές ευθύνες. Μόνο το ΚΚΕ κατέθεσε συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες, συγκεκριμένο θα το πω κατηγορητήριο, στηριζόμενο σε όλες τις, εξελίξεις. Επομένως, εμείς δεν είχαμε αυταπάτες. Το ξέρετε πολύ καλά. Εμείς συμμετέχουμε σε όλες. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί, με βάση το ότι υπάρχει, ότι υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία και άλλη να μην υπήρχε, όλοι μαζί θα τα βρίσκατε. Αλλά ωστόσο υπάρχει ένα ερώτημα και το απευθύνουμε στον κόσμο. Να το κρίνει. Βοήθησε η συγκρότηση της, Εξεταστικής Επιτροπής ή όχι για την υπόθεση των Τεμπών? Βοήθησε. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι συγγενείς των θυμάτων. Βοήθησε στο να ανοίξει η συζήτηση, να κρατηθεί ζωντανή, να καταγραφούν οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες, ανεξάρτητα αν παίξατε παιχνίδια δεύτερης συγκάλυψης. Γιατί τι έγινε στην Εξεταστική? Εμείς βάζαμε τις βασικές αιτίες γενικότερα. Τι έγινε, έχουμε πρόβλημα? Μάλιστα. Γιατί βλέπω ένα κάτεμα. Σας παρακαλώ, κύριε. Ναι, αλλά μου... Υπάρχει μια αναστάτωση, σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Ναι, θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Εμείς λοιπόν, χωρίς να έχουμε αυταπάτες, παλέψαμε και προβάλαμε με επιχειρήματα πολιτικά, αλλά και, και νομικά, τις ευθύνες που υπήρχαν. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Φταίει ο Καραμανλής. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ? Δεν είπε κουβέντα. Φταίει πάλι ο Καραμανλής. Τι λέγαμε εμείς? Φταίνε όλοι όσοι ακολούθησαν αυτή τη στρατηγική. Ποιοι ήταν και μας είπατε εδώ ότι θα πάμε στο χαρί λαοτρικούπι? Τι λέτε?
Σοβαρολογείτε. Εσείς δεν έχετε ευθύνη. Ποιος υλοποίησε το σπάσιμο του ΩΣΕ. Ποιος υλοποίησε, κύριε Μπάρκα, την ιδιωτικοποίηση που έχετε θράσος και μιλάτε και σήμερα, που πουλήσατε το κερδοφόρο κομμάτι που είναι η Τρενοσέ και κρατήσατε με χάλι μαύρο, με εργαζόμενους απολυμμένους, κρατήσατε να το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εσείς δεν τα κάνατε και βγαίνετε υποκριτικά κι εσείς και η Νέα Αριστερά και μας λέτε τώρα κατά της ιδιωτικοποίησης. Τελειώνω. Παρακαλώ, ελάτε κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ και εγώ, σας ζήτησα μία μικρή ανοχή. Έχω 6 και 3, 9 λεπτά. 10 λεπτά. Αφήστε με τώρα, 10. Εντάξει, τόση ώρα θα είχα τελειώσει. Επομένως, να γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι παιχνίδι παίζεται. Εμείς λοιπόν, πρόταση μομφής και δυσπιστίας την κάνουμε από την επόμενη των εκλογών. Πού την κάνουμε, εκεί που έχει αξία. Γιατί η δική σας είναι άσφαιρα πυρά και κοκορομαχίες, όπως λέει και ο κύριος Κασελάκης, μέσα στη Βουλή. Εμείς λοιπόν λέμε Τέμπη, Μάτι, Εύβοια, Δαδιά, Θεσσαλία είναι φυσική συνέπεια της γενικότερης πολιτικής που όλοι σας υπερασπίζετε. Κέρδος, όφελος, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν κάνουμε μομφή σε όλη την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και όσων τη στηρίζουν. Γιατί για τους εργαζόμενους, για τους αγρότες κλπ. Και αποδείξαμε σαν ΚΚΕ, μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή, ότι αυτό έχει φέρει και έχει στριμώξει κυριολεκτικά την κυβέρνηση. Τελειώνω λοιπόν για μία μομφή που έχει μεγάλη σημασία και αυτό είναι ευαίσθητο. Παρακαλώ. Υπάρχει το θέμα της Λάρκο. Σήμερα 5 η ώρα υπάρχει άλλη μία διαδήλωση. Κλείνουν τη Λάρκο. Την αυαρχίδα, όπως λέγαν όλοι, της ελληνικής βιομηχανίας. Θα σας διαβάσω την επιστολή των μαθητών του γυμνασίου της Λάρυμνας και θα την καταθέσω στα πρακτικά. Παρακαλώ, πάρετε την. Ελάτε, με αυτό θα τελειώσω. Παρακαλώ, ελάτε. Προς τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τους υπουργούς της κυβέρνησης και τους βουλευτές. Σας στέλνουμε τη συγκεκριμένη επιστολή γιατί σκεφτήκαμε ότι ίσως έτσι καταφέρουμε να ακουστούμε. Ελπίζουμε να φτάσει σε εσάς να τη διαβάσετε, σε όλους τους παραπάνω, σας αφορά και εσάς. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο για ένα μαθητή να ζει τα τελευταία 4 χρόνια της ζωής του με προθεσμίες, περιμένοντας επενδυτές και ημερομηνίες, αναμένοντας κάθε φορά αποφάσεις. Την ίδια στιγμή που ο καθένας μας έχει τα δικά του άγχη στην πιεστική καθημερινότητα για τα μαθήματά του, τα φροντιστήρια για να καταφέρουμε να τελειώσουμε το σχολείο μας, να περάσουμε στις σχολές που επιθυμούμε αύριο μεθαύριο. Μεγαλώσαμε περιμένοντας να μάθουμε από τους άλλους το τι πρόκειται να γίνει με τις ίδιες μας τις ζωές. Και έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Τώρα να μας κάνετε τη χάρη να μας ακούσετε κι εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί και κύριοι Βουλευτές. Αγαπάμε τον τόπο μας, τις γειτονιές που μεγαλώσαμε και τις θέλουμε ζωντανές και όχι μαραζωμένες. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε τους γονείς μας και τους συγγενείς μας μέσα στο άγχος και στην ανασφάλεια επειδή αποφασίσατε να τους ανακοινώσετε χωρίς καμιά προειδοποίηση ότι από την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουν δουλειά. Έτσι απλά. Από μας τι ζητάτε ακριβώς? Να εγκαταλείψουμε το σχολείο μας? Να εγκαταλείψουμε τον τόπο στον οποίο γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε? Να εγκαταλείψουμε τους φίλους μας και τις παρέες μας? Σε λίγο καιρό θα πρέπει να δώσουμε εξετάσεις. Από ποιο σχολείο? Πού θα μένουμε? Πώς θα συνεχίσουμε τα μαθήματά μας? Οι μεγαλύτεροι συμμαθητές μας σε λίγους μήνες θα πρέπει να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις σε αυτές τις συνθήκες. Οι καθηγητές μας λένε ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με το σχολείο μας. Αλήθεια, ποιος ξέρει? Πώς είναι δυνατόν να παίρνετε αποφάσεις χωρίς να σκέφτεστε μια ολόκληρη περιοχή, τους εργαζόμενους, χιλιάδες κατοίκους και εκατοντάδες μαθητές? Όλα αυτά τα χρόνια πήραμε ένα πολύ σημαντικό μάθημα από τους γονείς μας. Μάθαμε να αγωνιζόμαστε για να κατακτάμε το δίκιο μας. Αυτό που μας έμαθαν να κάνουμε και τώρα. Θα αγωνιστούμε με ψηλά το κεφάλι. Το χρωστάμε στους παππούδες μας και στους πατεράδες μας που έχτισαν τη Λάρκο με τον ιδρώτα τους, ακόμα και με την ίδια τους τη ζωή. 80 σκοτωμένοι σε ατυχήματα υποτίθεται. Το χρωστάμε στις οικογένειές μας που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες παλεύουν να μας μεγαλώσουν.
Νιώθουμε την ευθύνη απέναντί τους και την αναλαμβάνουμε. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Σας προτρέπουμε να αναλάβετε κι εσείς τη δική σας ευθύνη. Να μην προχωρήσετε σε αυτό το έγκλημα. Τα σχόλια περιττεύουν σεβασμός λίγο στα μικρά παιδιά.